Ήρθε από Eintracht Frankfurt, που η οποία Eintracht Frankfurt, Γιώργο. Πρώτο λάθος. Εγώ καταγράφω. Είναι το πρώτο που κάνει. Εντάξει, εντάξει. Κοντά είμαστε. Όταν έφυγε από εμάς, πήγε στην Bayern Μονάχο. Δηλαδή έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Και ίσως είναι από τους λίγους προπονητές ξένους που όταν φύγαν από την Ελλάδα πήγαν σε πολύ μεγάλους συλλόγους. Οι περισσότεροι εδώ χαθήκανε. Για να δώσουμε να καταλάβω ποιος ήταν ο Λόραντ. Ο Λόραντ ήταν και ποδοσφαιριστής από στο Λάκκο της μεγάλης ταξιαρχίας του Φρέντς Πούσκας. Έτσι. Στη χρυσή ομάδα της Εθνικής Ουγγαρίας τότε, 50, που πήγαν στο παγκόσμιο, στους τελικούς, ήταν μέσα. Βεβαίως, κερδίσανε. Σέντερ μπακ έπαιζε, ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, με καθαρά ψυχρά επαγγελματικά κριτήρια, και ήρθε στον ΠΑΟΚ και κακοφάνηκαν κάποια πράγματα σε ορισμένους, αλλά ήταν άνθρωπος που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα με τη δική του συνταγή, με τις δικές του απαιτήσεις. Δηλαδή, φανταστείτε με αυτόν τον προπονητή, ο Σλανίδης αναγκάστηκε να απομακρυνθεί, να φύγει, να σταματήσει. Και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ο Άγγελος έπαιξε κάποια παιχνίδια. Εντάξει, αλλά... Όχι, έπαιξε αρκετά νομίζω. Έπαιξε, αλλά δεν μπόρεσε. Τον να καθιέρωσε σέντερ μπακ, αλλά και δεν ο Παρίδης. Είχε. Ο Δημήτρης Παρίδης, και αυτός δεν έπαιξε. Ο Λόραντ ήταν πάρα πολύ αυστηρός. 8 η ώρα το πρωί έκανε προπόνηση. Δεν ξέρω αν άλλος προπονητής στην Ελλάδα έχει κάνει 8 η ώρα προπόνηση το πρωί. Και ήτανε, έπρεπε να είσαι εκεί 8, 8 και 1, δεν σ' άφηνε να κάνεις προπόνηση. Σκέψε 7.30. Έκανες μόνος σου, σαν τον Γκάρι. Πήγαινα, εγώ νωρίσαν μαθημένος στην πειθαρχία και στο... Πολύ μεγάλος προπονητής, ένας προπονητής ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή στο μπάγκο του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι από τους προπονητές. Στη δεύτερη σεζόν, όταν... Όταν ήρθε η δεύτερη σεζόν και φτάσαμε τελικό κυπέλλο, δυστυχώς δεν μπόρεσε να νικήσει. Τελικό κυπέλλο με Αρίστα Αρχουβουτικίδη. Με Αρίστα, ότι ο βοηθός του και αυτός. 3-1. Φιλαδέλφια. Το χάσαμε. Ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι στον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Και μετά. Τελικό κυπέλλο. Μετά πήγα στο Μακεδονικό. Β' Εθνική. Επί Βουλινού. Βουλινός πρόεδρος. Παλάσκα, Λιδοξόπουλο. Ναι, ναι, αλλά είχε πάρει και Δράμπι από Άρη. Το Δράμπι από τον Άρη, ένα δεκαράκι. Τερζανίδη από Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Φανάρα από Ηρακλή. Δηλαδή είχε κάνει μεταγραφές όριμων παικτών, καλών παιδιών, γιατί αυτοί ήταν καλά παιδιά, με αυτούς που είχε καλούς πιτσιρικάδες στο Μακεδονικό και βγήκαμε στην Αλφα Εθνική. Έπαιξα ξανά Αλφα Εθνική. Και μπορώ να πω, έπαιξε εναντίον του ΠΑΟ και παιχνίδι πρωταθλήματος που δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Σκορ. 0-0. 0-0. Μάλιστα. Μέσα στο γήπεδο. Σε ευκαρπίαση του Μακεδονικού να έχει 12.000 παοκτσίδες. Να μην αισθάνομαι καθόλου καλά. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά και φέραμε 0-0. Ο Παναγιώτης Κερμανής, κυρίες και κύριοι, είναι από τα παιδιά που αγαπήσαμε εμείς, όχι μόνο για την προσφορά του, αλλά και για το ήθος του. Ένα δικό μας παιδί που έμεινε στη Θεσσαλονίκη και τώρα ασχολείται. Τώρα πάλι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, αλλά σε άλλο επίπεδο, με μικρά παιδιά. Τα ξεκινάω από μικρά, από 5 χρονών, τα πρώτα βήματα, την πρώτη επαφή με την μπάλα. Έχω πολύ καλούς συνεργάτες, πάρα πολύ καλό τεχνικό team και μέσα σε 10 χρόνια μπορώ να πω ότι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Πάμε λίγο στα παλιά, στα δικά μας. Ναι. Όταν πήρατε το πρωτάθλημα, πήραμε το πρωτάθλημα, γιατί όλοι μαζί με το πήραμε, τουλάχιστον κι εγώ. Έπαιζε κι εσύ από άλλο πόστο, έπαιζε κι εσύ. Με την ψυχή μου και είχαμε κοντά τότε, σας. Ναι, είχαμε ανθρώπους πραγματικά που μας στήριζαν πάρα πολύ και στις δύσκολες στιγμές, αλλά και εκτός Ελλάδος, αλλά και εντός Ελλάδος. Θυμάμαι ιδιαίτερα τα παιχνίδια αυτά που ήταν τότε συγκλονιστικά. Ήταν με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με ομάδες του ΠΟΚ λεγόταν τότε, ΑΕΚ, που εκεί παίζονταν όλα. Εμείς ήμασταν το φόβητρο των μεγάλων ομάδων του ΠΟΚ, το λεγόμενο. Ήμασταν το φόβητρο. Και ας μην ξεχνάμε το 0-4 μέσα στο Καραϊσκάκι, τη χρονιά που πήρανε. Τι μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός τότε, νομίζω Δελικάρης έπαιζε. Βεβαίως και έπαιζε. Ήτανε πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός, αλλά εγώ στα 8 χρόνια, ας πούμε, που έπαιξα. Με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, δεν τα έχεις καλά καθόλου. Ήμουνα, ναι. Τον Ολυμπιακό τον Άρη είχες. Είχα στα ντέρμπι γενικά, τα πήγαινα πολύ καλά. Θυμάμαι ένα εκπληκτικό γκολ που έβαλες με τον Άρη. Μία ανάποδη κεφαλιά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία εδώ που βλέπεις. Ποια. Μήπως λες αυτό εδώ, ψαράκι εκεί που... Όχι, δεν ήταν ψαράκι. Ανάποδη κεφαλιά προς τα πίσω. Ήταν από τη μεγάλη περιοχή, από την 8.
Που φαινόταν σαν απόκριση και όμως έκανε μια ψιλοκρεμαστή γέλα και πήγε στο γάμα της εστίας 1-0 εκείνο το μάτς. Ναι. Και όλοι λέγαμε καλά τώρα θα βάλουμε και δεύτερο, αλλά εκείνο ήταν 1-0. Έχω κάνει νομίζω και με τον Άρη καλά παιχνίδια. Ένα ακόμα μάτς με τον Άρη που θυμάμαι πάρα πολύ και δηλαδή η χαρά που δίνει το ποδόσφαιρο, χαρές τις οποίες δηλαδή μόνο το εθνικό λαχείο αν θα κερδίσει μπορεί να σου δώσει τέτοια ικανοποίηση. Ήταν ένας αγώνας με τον Άρη. Δεν θυμάμαι που χάναμε 1-0 και το ανατρέψαμε και το κάναμε. Στα δύο τελευταία λεπτά. Ναι. Ένα γκολ εσύ και ένα ορφανός. Μέσα σε ένα-δύο λεπτά το ανατρέψαμε. Τώρα τι να πω. Έχουμε αποστομώνει κάθε φορά. Δεν τολμάω να... Μα έχουμε κάνει τόσο κομπές. Ένα λάθος έκανε και κάτι σε πάνω. Τι να κάνω. Τέρας. 59 γκολ στο πρωτάθλημα. Μόνο αυτό θυμάστε, για να τον πικάρω λίγο. Ναι, στο πρωτάθλημα, παρόλο που πολλές φορές με αλλάζαν θέση, είτε έπαιζα δεξιά πλάγια, είτε αριστερά, είτε πολλές φορές και δίπλα από το center four, έχω κάνει αρκετά γκολ. Στο πρωτάθλημα, όπως είπατε, 59 γκολ, αλλά και στο κύπελο Ευρώπης έχω κάνει κάποια γκολ, αλλά και στο κύπελο Ελλάδος έχω κάνει αρκετά γκολ, αλλά... Το κυριότερο και το πιο εντυπωσιακό μπορώ να πω είναι ότι αυτά όλα τα γκολ, εγώ δεν θυμάμαι κανένα γκολ να έχω βάλει εκτός περιοχής. Δηλαδή, όλα τα γκολ... Αυτή η κεφαλιά που είπα εγώ, η ανάποδη όλα... πρέπει να ήταν στη γωνία. Σου λέω... Αυτή την ανάποδη κεφαλιά τώρα τη θυμήθηκα, είναι στην Τούμπα. Στην Τούμπα από την 8. Στην Τούμπα που κάνει ο Ιωσιφίδης από τη σέντρα ένα φάουλ χτυπάει. Και πρέπει να ήταν ο Παπαφλωράτος τερματοφύλακας. Ο Παπαφλωράτος. Που κάνει έξοδο και εγώ την κάνω πίσω κίνηση. Από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Και περνάει από πάνω του και μπαίνει μέσα. Και μπαίνει μέσα. Ναι, το θυμάμαι. Τώρα το θυμάμαι αυτό το γονέ. Τώρα το θυμήθηκα μέσα στην Τούμπα ήταν. Την οικογένεια του Παναγιώτη και τη Μαρία τότε ήταν αραβωνιασμένη. Κάναμε παρέα και εγώ τότε με τη γυναίκα μου αραβωνιασμένος. Είχαμε βγει μαζί και του λέω καλά, ρε, του λέω τι γκολ ήταν αυτό, τυχερό που έβαλες. Mm. Και θυμάμαι την απάντησή σου σαν τώρα, παρόλο που έχω περάσει γύρω στα 10 με 12 χρόνια από τότε. Άσα μιλάμε την ηλικία Παναγιώτη. Και μου είπε το εξής. Ένας ποδοσφαιριστής που κάνει προσπάθεια και στέλνει την μπάλα προς την εστία, πάντα το μυαλό του είναι να βάλει γκολ. Οπότε αυτή την ενέργεια την έκανα για να βάλω γκολ. Το ότι πήγε στο γράμμα μπορεί να μπει μία στις χίλιες, αλλά μπήκε. Άρα έτσι. Το έκανες για να το βάλεις. Μα πήγε να κάνω προς την εστία κεφαλιά. Και πήγε στο τώρα γράμμα. Τώρα το αν έκανε τερματοφύλακα στο λάθος είναι άλλο θέμα. Ας πρόσεχε. Έξοδο και πέρασε από πάνω. Ας πρόσεχε. Είναι άλλο θέμα. Και... έπαιγε μια βλάχα κάποτε. Ας πρόσεχε. Τη λέω ας πρόσεχε. Συγχύς μου λέει, άκου τι σου λέω. Έλα Αποστολία, κάτι να ρωτήσω τον Παναγιώτη. Είστε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το έχετε βιώσει και ως παίκτης και ως προπονητής, σαν τεχνικός αρκετών ομάδων. Τι πιστεύετε ότι λείπει από τις σημερινές ομάδες ή τουλάχιστον από την ομάδα του ΠΑΟΚ για να δει και πάλι το ίδιο, να βιώσει το ίδιο όραμα, τις ίδιες επιτυχίες? Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που λείπει από τον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, αλλά πιστεύω ότι λείπει από όλες τις ομάδες. Λείπει αυτό που είχαμε εμείς εκείνη την εποχή. Δεν γίνεται να παίζεις μόνο για τα λεφτά. Δεν γίνεται. Πρέπει και ιδιαίτερα στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα προσφυγικό σωματείο. Έχει ιστορία. Έχει δηλαδή... δικιά του κουλτούρα. Έχει τη δικιά του κουλτούρα. Έχει το προσφυγικό του λαό. Αυτό το στοιχείο έχει φύγει από αυτήν την ομάδα. Είπατε, με είχατε ρωτήσει ότι πολύ πόντι και πολύ έτσι. Ναι, το ποντιακό στοιχείο, η προσφυγιά, η ξενιτιά, οι ξενιτεμένοι. Χαμένες πατρίδες. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να φύγει από ένα σύλλογο που λέγεται ΠΑΟΚ. Αυτό το στοιχείο πρέπει να είναι ριζωμένο, είναι μέσα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει φύγει από τα ιδανικά του. Έχει απομακρυνθεί.